Αμερικής μας προσκάλεσε για να κάνουμε μια συνέντευξη, την οποία κάναμε μαζί, έχω να σας πω. Δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει, αλλά ήξεραν γιατί μας κάλεσαν. Γιατί το αντικείμενό μας ήταν η Μία Βαρντάλος για την ταινία Γάμος, αλλά ελληνικά νούμερο 2. Ορίστε, νάτε σε κυρίες. Η Μία και η Ελένη. Η Μία Βαρντάλος λοιπόν πρωταγωνιστή στο Γάμο. Είδες που σου είπα ότι έχουν ωραία φώτα. Έχουν τι ωραία... σου είπα όταν μπήκα μέσα, το στόμπα κιόλας. Λέω μπράβο παιδιά, τι ωραία φώτα. Γιατί εγώ βλέπα κάτι συνεντεύξεις του Κακερούς που το είχα πει. Σταθωρή, τι μαύρο σκοτάδι είναι αυτό. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Ματ Ντέιμον πιο λαμπερός όπως κανένα. Μόνο τα ωραία φώτα είναι ότι παραδόξως είχαν άσπρο φόντο από πίσω. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό. Συνήθως είναι μαύρα, έχουν κάτι σχέδια. Έχουν... Εδώ βάλαν άσπρο μόνο με το My Big Fat Greek Wedding με λατινοελληνικούς χαρακτήρες. Λοιπόν. Και πρέπει να σας πούμε και τι έγινε λίγο πριν, γιατί έχει λίγο πλάκα. Και άλλα θα μας πει. Αυτές οι δύο θέσεις που βλέπετε, που είναι η Νία Βαρντάλος και η δίπλα καρέκλα του σκηνοθέτη που κάθισε η Ελένη, κανονικά καθόταν ο συμπροταγωνιστής της και στο πρώτο και στο δεύτερο έργο, ο σύζυγός της στην ταινία, ο Τζον Κόρμπετ. Να βάλω μια παρένθεση. Ναι. Ρε παιδιά, τι παιδαράστα. Να πέρασε από μπροστά μας και ζαλίστηκα. Πολύ ωραία. Δύο μέτρα. Ένα ωραίος κύριος, έτσι. Κύριος. Μπράβο, 55 ωραίος φύσαγε. Γοητευτικός, ναι φύσαγε, αλλά λοιπόν, κλείσουμε την παρένθεση. Πριν φτάσουμε λοιπόν, είχαμε συζητήσει λίγο τα διαδικαστικά στην Ελλάδα και λέμε θα προτιμούσαμε, επειδή είναι η κατάσταση ελληνό και λίγο αγγλική από την Ελένη, αγγλό και λίγο ελληνική από την Ία, μήπως την έχουμε μόνη της. Θα το προσπαθήσουμε, μας είπανε, και λίγο πριν φτάσουμε εκεί μας λένε, ξέρετε, πρέπει να είναι ζευγαρωμένη η Νία με τον Τζον Κόρμπετ, δηλαδή... η Πορτοκάλος με τον κύριο Ιαν που είναι ο σύζυγός. Λέμε εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, κανείς δεν είναι τέλειος. Θα το προσπαθήσουμε.